Σκηνές απείρου κάλους εκτελήθηκαν, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά πριν από λίγο στη Βουλή. Η συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου αναβλήθηκε για τρίτη φορά, καθώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης και Δημήτρης Τζανακόπουλος, αρνήθηκαν να εξέλθουν από την αίθουσα. Πάμε αμέσως στην Αντίν Χαρδαλιά, που βρίσκεται στη Βουλή και θα μας περιγράψει τις σκηνές χάος που εκτελήθηκαν εκεί πριν από λίγο. Αντίν. Το δεδομένο είναι ότι η συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής τεινάχθηκε στον αέρα από την άρνηση των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν από την αίθουσα, προκειμένου η Επιτροπή να έχει νόμιμη σύνθεση. Να σας περιγράψω λίγο πώς συνέβησαν όλα. Ασία, οι κύριοι Τζανακόπουλος και Πολάκης μπήκαν στην αίθουσα 150 του πρώτου ορόφου της Βουλής, 6 λεπτά μετά τις 6, αφού βρίσκονταν εντός αυτής όλοι οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων και μάλιστα μπήκαν συνοδεία όλων των υπολείπων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μέλη της Προανακριτικής, προφανώς σε μια προσπάθεια να καταδείξουν ότι είναι όλοι μια γροθιά και ότι τους στηρίζει σύσσωμη κοινοβουλευτική τους ομάδα. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα από την είσοδο των δύο βουλευτών στην αίθουσα όπου διεξάγεται η συνεδρίαση της Προανακριτικής. Η κίνηση λοιπόν αυτή ανυπακοής των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση της πλειοψηφίας για την εξαίρεσή τους από την Επιτροπή ήταν ούτως ή άλλως προδιαγεγραμμένη και αναμενόμενη. Επομένως αρχικά κανένας δεν αντέδρασε, προκειμένου να τους δοθεί ο χώρος να κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας ή να καταγγείλουν εν πάση περιπτώσει ως παράνομη την απόφαση της πλειοψηφίας όπως το έχουν ήδη πράξει και να μπορέσουν να συνεχίσουν οι εργασίες της Επιτροπής. Ωστόσο αρχικά το κλίμα ήταν ήπιο, παρότι σιγόβραζε το καζάνι, όπως καταλαβαίνετε. Όλα ξεκίνησαν με τον κύριο Λάπα να ζητά να συζητηθεί πρώτα το αίτημα ανάκλησης αυτής της απόφασης εξαίρεσης των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το κατέθεσε εκ μέρους του κυρίου Παπαγγελόπουλου, συνήγορός του κύριου Τσοβόλας, νωρίτερα σήμερα. Ο κύριος Μπούγας, ως πρόεδρος της Επιτροπής, κατέστησε σαφές ότι καμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει παρουσία των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, καθώς δεν είναι νόμιμη της Επιτροπής και τίθεται θέμα ακυρότητας. Ο κύριος Λάπας παραπέμπει στους ίδιους και εκεί ο κύριος Τζανακόπουλος φέρεται να δηλώνει ότι βρίσκεται στην Επιτροπή κατ' εντολή του Προέδρου του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, καταγγέλλοντας την Επιτροπή ότι παραβιάζει το Σύνταγμα. Και αρνούμενος φυσικά και ο ίδιος και ο κύριος Πολάκης να εξέλθουν τις αίθουσες. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, άναψαν τα αίματα, έγινε εκρηκτικό το κλίμα, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές των υπολείπων κομμάτων, κατηγορώντας τους ότι ουσιαστικά τεινάζουν στον αέρα όλη τη συνεδρίαση και απαγορεύουν την εξέταση του κυρίου Φρουζή, ο οποίος σημειωτέων είχε έρθει γύρω στις 7 η ώρα, περίμενε υπομονετικά στην πύλη προκειμένου να πάρει για είσοδο τρίτη φορά για να έρθει να παραστεί στην να Επιτροπή και, ακριβώς, δεν τα και να απαντήσει. Ακριβώς, δεν τα κατάφερε. Έφυγε πάλι άπραγος, καθώς εκείνη την ώρα ο κύριος Μπούγας διέκοπτε την συνεδρίαση προκειμένου να μην τεθεί ζήτημα ακυρότητάς της μετά την άρνηση των δύο να φύγουν από αυτή. Και φυσικά έφυγαν και αποχώρησαν από την αίθουσα αντί των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, και τελικά οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων. Μείνε μαζί μας να παρακολουθήσουμε τους εκρηκτικούς διαλόγους που διαμήθηκαν εντός και εκτός αιθούσης και θα επανέλθουμε. Πριν συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συζητήσουμε την αίτηση ανάκλησης της απόφασης εξαίρεσης των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, που κατέθεσε ο συνήγορος του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία, ούτε να γίνει αυτή η συζήτηση με παρόντα δύο μέλη που έχουν εξαιρεθεί. Δεν είναι νόμιμη η σύνθεση της Επιτροπής. Θα συμμορφωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την απόφαση. Είμαι εδώ κατ' εντολή του Προέδρου μου και εσείς παραβιάζετε το Σύνταγμα. Επιδεικνύεται αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Παρακαλώ να αποχωρήσετε. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Αναβάλλεται για επόμενη φορά, ίσως την Τρίτη. Υπήρχαν άτομα στην αίθουσα τα οποία απαγορεύεται να είναι στην Επιτροπή. Διακόψαμε γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ακυρότητας. Θέλουν να προστατεύσουν το Φρουζή. Γι' αυτό δεν μας θέλουν μέσα. Και την επόμενη φορά θα είμαστε εδώ. Αναβάλλεται η συνεδρίαση. Έχει έρθει ο Φρουζής και δεν μπορεί να εξεταστεί γιατί είχαμε τα ίδια. Φωνές και εντάσεις. Εγώ βλέπω ότι αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους αφήσαμε στον αυτοεξευτελισμό τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε πεζοδρόμιο τη Βουλή. Έχετε κάνει τον Πολάκη αντιπρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός χαράσει γραμμή. Θα τον πάμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η διάλογη, το απόλυτο μπάχαλο λοιπόν, για να ακολουθήσουν μετά σειρά δηλώσεων από όλες τις πλευρές, όπου εκεί είδαμε Ναντίν να παίζεται ένα παιχνίδι αλληλοεπίρρηψης ευθυνών ως προς το ποιος δεν θέλει να καταθέσει ο κ. Φρουζής.
Πράγματι, είχαμε ένα μπαράζ δηλώσεων από τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής από τα αντίπαλα στρατόπεδα και κατ' ουσίαν εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μας ένα blame game για το ποιος θα πάρει το μουτζούρι. Ποιος δηλαδή θα χρεωθεί την ευθύνη για το γεγονός ότι η Προανακριτική Επιτροπή δεν εκκινεί τις διαδικασίες της, συνεπώς δεν προχωράει η διερεύνηση της υπόθεσης και των πιθανών ποινικών ευθυνών του κυρίου Παπαγγελόπουλου και δεν γίνεται φυσικά η εξέταση του κυρίου Φρουζή και των υπολείπων μαρτύρων που έχει αποφασιστεί να κληθούν στην Προανακριτική για να εισφέρουν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και τυχόν παρεμβάσεων σε άλλες δικαστικές υποθέσεις. Αυτό αναδείχθηκε και από τις δηλώσεις αλλά και από τις στιχομηθείες και τους διαλόγους που είχαμε στους διαδρόμους έξω από την αίθουσα 150 στον πρώτο όροφο που επιχείρησε να διεξαχθεί η συνεδρίαση της Προανακριτικής. Και το τελευταίο να σας πω, σια κομβικό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι η απόφαση που φαίνεται εκ μέρους πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σύσσωμης να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα και να κλιμακώσει αυτή την αντιπαράθεση με την φράση του κυρίου Πολάκη ότι εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη φορά, αλλά και τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι θα ασκήσουμε το συνταγματικό μας καθήκον. Συνεπώς, τίποτα δεν αποκλείεται για την επόμενη εβδομάδα πια, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα επιστρατευθεί μάλλον ακόμα η φρουρά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε και τις δηλώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια δεν τόλμησε να καλέσει τον κύριο Φρουζή. Σήμερα και μετά από τρίτη συνεδρίαση δεν μπορούμε να εξετάσουμε τον κύριο Φρουζή λόγω της αντιδεοντολογικής και αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ποιοι δεν θέλουν να μιλήσει ο Φρουζής. Πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη στα κοινοβουλευτικά χρονικά, προφανώς αντισυνταγματική και πραξικοπηματική, με ένα και μοναδικό στόχο. Να μην εξεταστεί για άλλη μια φορά ένας από τους κύριους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης, ο κύριος Φρουζής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά πυρπόλησε τη διαδικασία σήμερα της Προανακριτικής Επιτροπής. Με μεγάλη μας λύπη είδαμε ότι χωρίς καμία εδώ ανερυθρίαστρα, για άλλη μια φορά έκανε αυτό που έκανε και τις προηγούμενες. Αρνήθηκε όμως να εξετάσει το μάρτυρα Φρουζή.